Γεια σε όλους και καλώς ορίσατε στα Retro News. Στα σημερινά Retro News θα καταλάβουμε απόλυτα γιατί αυτό το κράτος λειτουργεί κάπως πρωτόγωνα. Έχουμε κάποια δυσάρεστα νέα από το χώρο του ποδοσφαίρου όσον αφορά την Ελλάδα, έχουμε κάποια περίεργα νέα όσον αφορά το εξωτερικό και εννοείται πως έχουμε να μιλήσουμε και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μην πλαγιάζω όμως, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα Retro News. Ξεκινάμε αρχικά με το Champions League, όπου εκεί πέρα καταλάβαμε το ποιες ομάδες έχουν τελικά την υπεροχή. Πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα και από την τελευταία αγωνιστική του Champions League και να σχολιάσουμε όχι μόνο αυτά, αλλά και τον τρόπο που διαμορφώθηκαν οι όμιλοι. Στην έκτη αγωνιστική η Lens κέρδισε με 2-1 τη Σεβίλη, η Eindhoven ήρθε 1-1 με την Arsenal, η United έχασε με 0-1 από την Bayern, η Copenhagen κέρδισε με 1-0 τη Galatasaray, η Napoli επικράτησε τη Braga με 2-0, η Union Βερολίνου παραλίγο να καταφέρει κάτι πολύ μεγάλο, αλλά τελικά έχασε με 2-3 από τη Real Madrid της. Η Inter ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Sociedad. Η Salzburg έχασε με 1-3 από την Benfica. Η Λειψία κέρδισε με 2-1 τη Young Boys. Ο Ερυθρός Αστέρας ήρθε 2-3 με τη Manchester City. Η Ατλέτικο κέρδισε με 2-0 τη Λάτσιο. Η Celtic κέρδισε με 2-1 τη Feyenoord. Η Borussia Dortmund ήρθε ισόπαλη με την Paris Saint-Germain 1-1. Η Newcastle έχασε με 1-2 από την Μίλαν, η Πόρτο κέρδισε με 5-3 τη Σαχτάρ και η Adverb κέρδισε με 3-2 την Μπαρτσελόνα. Ναι, η Σεβίλη είναι ένα σαπάκι φετός όσον αφορά την ευρωπαϊκή αλλά και την εγχώρια πορεία της. Δεν περίμενα όμως η Lens να καταφέρει να παίξει τόσο καλύτερα από τη Σεβίλη. Η Manchester United ήταν προφανές ότι ούτε μέσα στο θέατρο των ονείρων θα κατάφερνε να επικρατήσει τη Bayern Μονάχου. Αυτό το δείξανε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μετά από αυτό το αποτέλεσμα έχουν αρχίσει κάποια σενάρια για αλλαγή του Ten Hag. Πιο συγκεκριμένα ο Radcliffe είναι σε επικοινωνία με τον Potter. Ότι θα διώξει τον Ten Hag για να φέρει τον Potter. Μου πεις ποτέ δεν ξέρεις, αλλά από ό,τι έδειξε ο Μάγκας στις μεγάλες ομάδες δεν τα πάει και τόσο καλά. Αν και η Chelsea ήταν μια πολύ περίεργη περίπτωση ομάδας. Η Union Βερολίνου φέτος δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα. Στη Γερμανία δεν τα πάει καλά, στο Champions League δεν τα έχει πάει καλά. Παρ' όλα αυτά σε αυτόν τον αγώνα με τη Real Madrid της είπε να πέσει μαχόμενη και το κατάφερε ως ένα σημείο. Η Ίντερ με τη Sociedad έφεραν τα αποτελέσματα που ήθελαν για να καταφέρουν και οι δυο τους να περάσουν στην επόμενη φάση χωρίς να τους ενδιαφέρει τόσο πολύ ο τελευταίος αγώνας. Είναι σαν να ξεκουραστήκανε. Ο Ερυθρός Αστέρας πάλεψε αρκετά με τη Manchester City, αλλά η αγγλική ομάδα μπήκε μέσα σε ένα κλαμπ ομάδων που έχουν καταφέρει κάτι ιδιαίτερο. Ποιο είναι αυτό το ιδιαίτερο? Να περάσουν τους ομίλους χωρίς να χάσουν κανένα παιχνίδι. Όπως βλέπετε και στο πινακάκι εδώ πέρα υπάρχουν αρκετές ομάδες που το έχουν καταφέρει αυτό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Για κάποια φάση περιμέναμε πως η Paris Saint-Germain δεν θα τα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση, αλλά τελικά αυτή η ισοπαλία με την Dortmund την έσωσε την τελευταία στιγμή. Όσο για τη Μίλαν, έχω να δώσω τα preps μου, πραγματικά, δηλαδή συγχαρητήρια, δεν περίμενα ότι θα περάσουν έστω και στο Europa League, αλλά τελικά με αποδείξανε λάθος. Η Newcastle τελικά δεν κατάφερε στην πρώτη της εμφάνιση μετά από αρκετά χρόνια να κάνει τη διαφορά και γι' αυτό αποκλείστηκε από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όσο για την Adverb, τι να πω. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ κρίμα το γεγονός ότι κερδίσανε την Μπαρτσελόνα, η οποία ναι, μεν ήταν αδιάφορη. Δηλαδή, το ότι την κερδίσανε ενώ αυτή είναι τελευταία και η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη, μας δείχνει το πόσο αδιάφορη ήταν η ισπανική ομάδα. Πάμε όμως λίγο τώρα να δούμε το πώς έχουν διαμορφωθεί οι όμιλοι και το ποιες ομάδες περάσανε στην επόμενη φάση. Στον πρώτο όμιλο κανένας δεν φάνηκε εμπόδιο για την Bayern που πέρασε πρώτη, δεύτερη πέρασε η Κοπενχάγη, τρίτη η Galatasaray που θα περάσει στο Europa League, ενώ η Manchester United αποκλείστηκε. Στο δεύτερο όμιλο η Arsenal πέρασε πρώτη με δεύτερη την Eindhoven, η Lens μπόρεσε και τρύπωσε στο Europa League, ενώ η Sevilla αποκλείστηκε. Στον τρίτο όμιλο η Βασίλισσα δεν άφησε περιθώρια σε καμία άλλη ομάδα, πέρασε πρώτη, με την Νάπολη να περνάει δεύτερη. Η Μπράγκα πήγε στο Europa League, ενώ η Union Βερολίνου, έτσι όπως περιμέναμε όλοι, αποκλείστηκε. Στον τέταρτο όμιλο η Sociedad, η μεγάλη έκπληξη του Champions League μέχρι τώρα, πέρασε πρώτη. Η Ίντερ πέρασε δεύτερη, με την Benfica να πηγαίνει στο Europa League με διαφορά γκολ από τη Salzburg που αποκλείστηκε. Η Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Λάτσιο περάσανε από τον πέμπτο όμιλο, η Φέγενορντ θα πάει στο Europa League ενώ η Σέλτικ αποκλείστηκε. Στον έκτο όμιλο, τον όμιλο του θανάτου, η Ντόρτμουντ κατάφερε να περάσει πρώτη, κάτι που δεν περίμενε κανένας. Δεύτερη πέρασε η Paris Saint-Germain την τελευταία στιγμή, ενώ τρίτη πήγε η Μίλαν δυστυχώς, η οποία θα πάει στο Europa League με τη Newcastle στην πρώτη της εμφάνιση μετά από αρκετά χρόνια να φεύγει τελείως από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον 7ο όμιλο η Manchester City πέρασε με το απόλυτο, με τη Λειψία να περνάει δεύτερη. Οι Young Boys θα περάσουν στο Europa League,
ενώ ο Ερυθρός Αστέρας αποκλείστηκε. Και στον τελευταίο όμιλο η Μπαρτσελόνα πέρασε πρώτη με την Πόρτο, για διαφορά γκολ όμως. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ πέρασε στο Europa League, ενώ η Αντβέρπαν και προσπάθησε στο τέλος, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα και έτσι αποκλείστηκε. Ήξερα στον πρώτο όμιλο ότι η Manchester United θα έχει δύσκολο έργο. Παρ' όλα αυτά δεν περίμενα ότι δεν θα κάνει απολύτως τίποτα και θα έφευγε παντελώς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο δεύτερο όμιλο θεωρώ ότι η Arsenal είχε εύκολο έργο. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, σαν σύμφωνας από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες. Η Eindhoven απλά ήθελε να περάσει στην επόμενη φάση, η Lens αντιμετώπισε κάποια προβλήματα που τη στήχησαν, ενώ η Sevilla πραγματικά ακόμα δεν έχει επανέλθει από την πολύ κακή της φόρμα. Η Real Madrid της πέρασε άνετη, αρχόντισα από αυτόν τον όμιλο, η Napoli κούτσα κούτσα σου λέει ok, θα περάσει η Real πρώτη, εμείς δεύτερη, γιατί η Braga και η Union... Εντάξει, όσο να πεις, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο ποδοσφαιρικά. Η Union, μιας και έφυγε τώρα από τις ευρωπαϊκές της διοργανώσεις, ελπίζουμε σιγά σιγά να αρχίσει να ανεβαίνει λίγο στη Γερμανία, να συγκεντρωθεί στο γερμανικό πρωτάθλημα, μιας και βρίσκεται πολύ χαμηλά. Ποιος το περίμενε στο ξεκίνημα ότι η Sociedad θα καταφέρει να περάσει την Inter, έστω και στα γκολ. Δεν το περίμενε κανένας, πιστεύω. Η Ίντερ είναι πολύ δυνατή στην Ιταλία και αποδείχθηκε πολύ δυνατή και στο Champions League. Μπορεί να ξεγελάει τους αντιπάλους της που περνάει δεύτερη, αλλά αυτός που θα την αντιμετωπίσει στη φάση των 16 θα έχει πολύ δύσκολο έργο. Τώρα στον όμιλο με την Ατλέτικο και τη Λάτσιο νομίζω δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Γι' αυτό θα περάσω κατευθείαν στον όμιλο του θανάτου, όπου εκεί πέρα εντάξει πραγματικά δώσανε ρέστα όλες οι ομάδες. Η Dortmund κατάφερε να περάσει πρώτη, κέρδισε όλες τις υπόλοιπες ομάδες βαθμολογικά. Η Paris Saint-Germain με νύχια και με δόντια έκανε αυτό που έκανε και πέρασε τελικά στην επόμενη φάση. Δυστυχώς η Milan δεν τα κατάφερε, πήγε στο Europa League. Ενώ η Newcastle στην πρώτη της εμφάνιση, μετά από τόσα χρόνια, έδειξε τσαγανό. City, Λειψία κτλ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Η City τους πάτησε στο Λαρίγκι. Και στον όμιλο της Μπαρτσελόνα, της Πόρτο και της Αχτάρ και της Αντβέρπ ήταν πολύ προβλέψιμα τα αποτελέσματα. Αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά στραβοπατήματα της Μπαρτσελόνα. Οι ομάδες που περνάνε στη φάση των 16 είναι η Arsenal, η Ατλέτικο, η Μπαρτσελόνα, η Bayern, η Κοπενχάγη, η Dortmund, η Ίντερ, η Λάτσιο, η Λειψία, η Manchester City, η Νάπολη, η Παρί, η Πόρτο, η Eindhoven, η Real Madrid και η Sociedad. Πάμε όμως τώρα να περάσουμε στα θλιβερά τα δικά μας. Πάμε στο Europa League, όπου εκεί πέρα που νομίζαμε ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ τελικά θα κάνανε κάτι στην Ευρώπη, μιας και παίζανε καλύτερα από τον Ολυμπιακό, στη συγκεκριμένη διοργάνωση τελικά αυτές αποκλειστήκανε και ο Ολυμπιακός πέρασε στο Conference. Στο Europa League ο Παναθηναϊκός έχασε με 1-2 από τη Maccabi Haifa, η ΑΕΚ έχασε με 3-1 από τον Ajax, ενώ ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει με 5-2 την Μπατς Κατόπολα. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να μου πείτε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε τη Maccabi Haifa ή ότι η ΑΕΚ δεν μπορούσε να νικήσει το συγκεκριμένο Ajax, θα τρελαθούμε. Ο Ολυμπιακός από ό,τι φάνηκε ήταν η μοναδική ομάδα που πήρε το τελευταίο του μάτς σαν τελικό. Βλέποντας τώρα τη βαθμολογία, η West Ham στον πρώτο όμιλο είναι πρώτη με τη Freiburg δεύτερη, περνώντας την επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο Conference League, ενώ η Μπατς Κατόπολα αποκλείστηκε. Στο δεύτερο όμιλο, τον όμιλο της ΑΕΚ, πρώτη ήταν η Brighton με 13 βαθμούς, δεύτερη η Marseille με 11. Ο Ajax μετά από αυτή τη νίκη με την ΑΕΚ πέρασε στους 5 βαθμούς και κατάφερε να περάσει στο Conference, ενώ η ΑΕΚ αποκλείστηκε. Στον όμιλο του Παναθηναϊκού, πρώτη πέρασε τελικά η Villarreal με 13 βαθμούς, δεύτερη η Ρεν με 12, τρίτη η Maccabi Haifa με 5 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε όντας τέταρτος. Ίσως να είμαι λίγο παραπάνω σκληρός απέναντι στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, αλλά εγώ προσωπικά σαν Έλληνας φίλαθλος περίμενα περισσότερα, πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό που είναι και η ομάδα μου. Ο ΠΑΟΚ με ένα ακόμα μεγάλο σκορ επικράτησε τη Σελσίνκη με 4-2. Όμως τώρα να δούμε ποιες είναι οι ομάδες που τελικά περάσανε στην επόμενη φάση του Europa League και το ποιες είναι οι ομάδες που περάσανε στην επόμενη φάση του Conference League. Σε αυτό εδώ το πινακάκι βλέπετε το ποιες ομάδες περάσανε τελικά στο Europa League. Αυτές οι ομάδες είναι η West Ham, η Brighton, η Rangers, η Atalanta, η Liverpool, η Villarreal, η Slavia Πράγας, η Leverkusen, η Freiburg, η Marseille, η Sparta Πράγας, η Sporting, η Toulouse, η Rennes, η Roma, η Karabakh, η Galatasaray, η Lens, η Braga, η Benfica, η Feyenoord, η Milan, η Young Boys και η Shakhtar. Όσον αφορά τώρα το Conference League, στην επόμενη φάση πέρασε η Lille, η Maccabi Tel Aviv, η Victoria Plzeň, η Club Brugge, η Aston Villa, η Fiorentina, ο ΠΑΟΚ, η Fenerbahçe, η Slovan Bratislavas, η Γάνδη, η Δυναμό Ζάγκρεβ, η Bodo Glimt, η Λέγκια Βαρσοβίας, η Ferencváros, η Άντρακ Φραγκφούρτης, η Λούτο Γκόρετς, ο Ολυμπιακός, ο Άγιαξ, η Μπέτις, η Στουμ Γκρατς, η Union Saint-Siluaz, η Maccabi Haifa, η Servette και η Molde.
Νομίζω πως η κλήρωση για την επόμενη φάση σε Europa League και Conference είναι στις 23 του μήνα, δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Σίγουρα μπορείτε στα σχόλια να μου γράψετε αν έχω δίκιο ή όχι. Θα δούμε τα ζευγάρια των ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, αλλά έχουμε να δούμε και κάποια ενδιαφέροντα παιχνίδια, μιας και το Europa League δεν είναι και τόσο χαμηλή διοργάνωση όσο περίμενα. Φεύγουμε τώρα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για να πάμε στα υπόλοιπα retro news. Νομίζω πως το πρώτο θέμα που θα πρέπει να ξεκινήσω από ό,τι καταλαβαίνετε είναι το κλείσιμο των γηπέδων εδώ στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση αποφάσισε πως θα ήταν σωστό να κλείσει τα γήπεδα για 2 μήνες μέχρι το Φεβρουάριο, νομίζω 13-14 Φεβρουαρίου, αντί να κάτσει και να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τώρα θα σας πω την άποψή μου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, μιας και όλοι ξέρετε αυτή την είδηση. Γενικότερα σε αυτό το κράτος έχουμε μάθει να βάζουμε παύση στα προβλήματα και όχι να τα αντιμετωπίζουμε. Και με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε κάποια στιγμή μελλοντικά να περάσουν και ξέρετε ακριβώς γιατί μιλάω και το τι έχει συμβεί στο παρελθόν που το αποδεικνύει αυτό. Αντί να υπάρξει μεγαλύτερη αστυνόμευση για να μπορούν τα γήπεδα να προστατεύονται ή γενικότερα να υπάρξουν κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση του οπαδισμού, προτιμάμε απλά να μην δεχόμαστε φιλάθλους μέσα στα γήπεδα, αν και είναι νομίζω 1000 με 2000 αυτοί που δημιουργούν το θέμα και όχι όλοι οι υπόλοιποι που πηγαίνουν στο γήπεδο με την οικογένειά τους, με το παιδί τους, με τη γυναίκα τους, με τους φίλους τους. Γενικότερα πηγαίνουν για να περάσουν καλά και όχι για να σκοτωθούν. Βέβαια οι αστυνομικοί καλύτερα να φυλάνε κάποιους άλλους κυρίους που έχουν τα χρήματα να φυλαχτούν και με ιδιωτικούς φύλακες, αλλά ρε παιδί μου, γιατί το κράτος να μην τους βάλει μια φύλαξη και να αφήσει όλα τα υπόλοιπα έτσι χύμα. Στην Τουρκία από την άλλη, μετά το σκηνικό που έγινε με τον διαιτητή που τον γροθοκόπησε ο πρόεδρος μιας ομάδας γιατί πίστευε ότι δεν είχε διαιτητεύσει σωστά κτλ. Το τουρκικό πρωτάθλημα έκλεισε εντελώς. Από ό,τι φαίνεται, ο μπαμπάς Ερντογάν, που κάποιοι εδώ πέρα στην Ελλάδα τον προσκυνάνε, φάνηκε λίγο πιο αποφασισμένος στο δικό του πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι δικές μου απόψεις. Δεν είπε κανένας πως είμαι σωστός, δεν είπε κανένας πως είμαι όμως και λάθος. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τη δική σας άποψη σχετικά με όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και ό,τι γίνεται μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πάμε ρε παιδιά σε κανένα άλλο νέο τώρα να χαρεί λίγο το χιλάκι μας. Τελικά η Inter Miami, αφού διέψευσε, αφού τα έκανε όλα μπάχαλο, σου λέει ότι ναι, τελικά θα παίξουμε αυτό το φιλικό με την Al Nassr, Lionel Messi εναντίον Cristiano Ronaldo, ναι, θα γίνει τελικά. Σίγουρα δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα δούμε αυτούς τους δύο. Παρ' όλα αυτά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε φορά που αγωνίζεται ο ένας εναντίον του άλλου. Μιας και μιλάμε για τον Cristiano Ronaldo, ο Πορτογάλος έχει φέρει τον εαυτό του σε μια πολύ καλή θέση, αφού σκοράρε 50 γκολ και είναι στις πρώτες θέσεις των παικτών που έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ για το 2023. Και θα πεις ναι, παίζει στην Al Nassr, εδώ ο Χάλαντ παίζει Premier League, ο Κέιν παίζει Γερμανία, ο ένας παίζει εκεί, ο άλλος παίζει αλλού. Εντάξει ρε παιδιά, αυτή όμως είναι και μικρή ηλικιακά, ο Ρονάλντο είναι 39, πόσο είναι πια. Μιας και είμαστε σε θεματολογία Ρονάλντο, ο Πορτογάλος έγινε η πρώτη μούρη σε ένα νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Αυτό το νέο ποδοσφαιρικό παιχνίδι λέγεται UFL, και σκοπό έχει να κοντράρει το EA Sports FC. Σε αυτό το παιχνίδι έχουν επενδυθεί πάνω από 40 εκατομμύρια, με την εταιρεία να πιστεύει ότι βάζοντας τον Cristiano Ronaldo ως πρώτη μούρη, το παιχνίδι θα ανέβει αρκετά. Σας ενδιαφέρει να δούμε ποιοι είναι οι υποψήφοι για το βραβείο της FIFA? Ενδιαφέρεστε καθόλου? Και να μην ενδιαφέρεστε, θα σας το πω εγώ. Οι υποψήφοι για το βραβείο της FIFA για το 2023 είναι ο Messi, ο Haaland και ο Mbappé. Οι φιναλίστες έχουν οριστεί με βάση τις επιδόσεις τους από τις 19 Δεκεμβρίου του 2022 μέχρι και τις 30 Αυγούστου του 2023. Αυτό ουσιαστικά βγάζει τελείως το παγκόσμιο κύπελο από τα χεράκια του Messi και βάζει λίγο μπροστά τον Haaland, ίσως. Θα δούμε αν τελικά η FIFA είναι τόσο υπέρ του Messi. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω και τόσο πολύ, αλλά σε αυτά τα βραβεία θα φανεί. Στο προηγούμενο βίντεο, με βάση κάποια δημοσιεύματα, είχαμε πει ότι ο Zlatan μπορεί να είναι ο αντικαταστάτης του Πιόλι σε περίπτωση που διώξουν τον Πιόλι. Λοιπόν, τα δημοσιεύματα αυτά δεν ξέρω αν είναι λάθος ή σωστά, μπορεί και να γίνει αυτό με τον Zlatan, αλλά προσωρινά μπήκε στο σύλλογο με έναν άλλο τίτλο. Το λιοντάρι της Μίλαν μπήκε στο ρόλο του συμβούλου της διοίκησης της Μίλαν. Ο Ίμπρα δήλωσε πως η αγάπη του για τη Μίλαν δεν θα τελειώσει ποτέ και πως θέλει έναν ουσιαστικό ρόλο που να μπορεί να βοηθήσει το σύλλογο. Αυτά λοιπόν παιδιά μου, κυρίες και κύριοι, ήταν τα Retro News. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα Retro News. Θέλω να μου γράψετε την άποψή σας στα σχόλια σχετικά με κάποια θέματα που σχολιάσαμε σε αυτό το βίντεο. Επιπλέον, για εσάς που έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Για εσάς που δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, ελπίζω πως με τη σκληρή μου δουλειά κάποια στιγμή θα σας πείσω και θα κάνετε εγγραφή. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.